Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αν παρακολουθούσα τη Νέα Δημοκρατία σωστά, έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί δεν πρέπει να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη σήμερα. Ότι η κυβέρνηση δεν είναι καλή κυβέρνηση, είναι κακή κυβέρνηση. Και αυτό το επιχείρημα το επαναλαμβάνει όχι μόνο μια μέρα που είναι κρίση, που τίθεται θέμα εμπιστοσύνη στη Βουλή, το επαναλαμβάνει διαρκώς και αδιαλείπτως, ζητώντας εκλογές πρακτικά συνεχώς. Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να λέει ότι η κυβέρνηση είναι κακή. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να χειροκροτάει την κυβέρνηση. Λογικό σε ένα κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι ταυτολογικό το επιχείρημα. Διότι η δημοκρατία, όπως ξέρετε, δουλεύει με τους δικούς τους κανόνες. Λέει, εκλέγεται μια κυβέρνηση για 4 χρόνια. Για να σταματήσει να κυβερνάει για 4 χρόνια, δεν συντρέχει ένας αντιπολιτευτικός λόγος που να λέει δεν είστε καλή κυβέρνηση. Χρειάζεται κάτι της παραπάνω για να υπάρξει ένα επιχείρημα μη ολοκλήρωση θητείας μιας κυβέρνησης. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των επιχειρημάτων, τα είπε ο κύριος Χατζηδάκης και με απογοήτευσε, ομολογώ. Εξήρετα προβλήματα ασφάλειας στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτά που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια στα 200-300 καλύτερα του κόσμου και κάθε χρόνο ανεβαίνουν βαθμίδες για αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια. Κουβέντα γι' αυτό, αλλά έχουν κάποια κρούσματα ναρκωτικών, δεν θυμάμαι, κάπου σε κάποιες αυλές και τα λοιπά. Κουβέντα για το θέμα της σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος, εχμή ότι στην ανακεφαλαιοποίηση χάθηκαν κεφάλαια. Το ξέρουμε. Αλλά γι' αυτό ήταν το αναγκαίο βήμα για να προχωρήσουμε. Κουβέντα για το ότι η οικονομία ανακάμπτει, λιγότερες επενδύσεις από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια και ούτω καθεξής. Άρα πέρα από το ταυτολογικό, το οποίο ως επιχείρημα δεν στέκει, έχουμε και το κατεξοχήν ουσιαστικό επιχείρημα, επί της ουσίας δηλαδή, στο αν αυτή η κυβέρνηση έχει σταθεροποιήσει την οικονομία και έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις βιώσιμης ανάκαμψης, μιας και ό,τι ανάκαμψη έχουμε προέρχεται από τις εξαγωγές και ούτω καθεξής, άρα έχουμε ισχυρά δείγματα μιας ανεργίας όλα αυτά που έχουν υποθεί, ή αν είναι όντως η οικονομία στα πρόθυρα ενός νέου κύκλου κατάρρευσης. Ξεχάστηκε το 4ο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία 6 μήνες άκουγα ότι έρχεται 4ο μνημόνιο. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, μόνο ένας πρώην πρωθυπουργός το ισχυρίζεται αυτό, ότι κάπου στη γωνία μέσα στο έτος έρχεται άλλο ένα μνημόνιο επειδή η οικονομία καταραίει. Συνεπώς, στο ουσιαστικό αντικείμενο, επαναλαμβάνω, δεν διατυπώνεται κάτι περισσότερο από την πραγματικότητα, η οποία λέει ότι το επιχείρημα περί μη ολοκλήρωσης τετραετίας, επειδή η κυβέρνηση δεν είναι καλή, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μια απλή ταυτολογία χωρίς κενή περιεχομένου. Το δεύτερο θέμα που τίθεται λοιπόν, και αυτό είναι το διακύβευμα της σημερινής μας συζήτησης, είναι επί της ουσίας εάν η παρούσα κυβέρνηση έχει δικαίωμα να φέρει τη συμφωνία που έχει κάνει στη Βουλή ή όχι. Και απέναντι σε αυτό το βασικό ερώτημα, η απάντηση μπορεί να είναι όχι μόνο θετική, επιβάλλεται να φέρει και να δοκιμάσει τη συμφωνία στο πλαίσιο αυτής της Βουλής. Διότι είναι αναπόσπαστο μέρος της πολιτικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης, μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία, συζητήσαμε επ' αυτού επί Μακρόν, η Ελλάδα με αυτή τη συμφωνία κερδίζει και τα 3 σημεία αιχμής τα οποία αποτελούσαν την πάγια εθνική γραμμή των ελληνικών κυβερνήσεων, κερδίζει τη διαγραφή της ιστορίας που πατούσε πάνω στην αρχαία Ελλάδα, κερδίζει τη σύνθετη ονομασία, κερδίζει την άρση όλων των συνταγματικών άρθρων που υπονοούσαν ή άφηναν υπόνοια αλυτρωτισμού, άρα έρεται κάθε έννοια αλυτρωτισμού, και ταυτόχρονα και οι 2 διατυπώσεις που επικαλεί τη Νέα Δημοκρατία και που δεν ήταν ποτέ στην εθνική γραμμή διαπραγμάτευσης, είναι θέματα τα οποία στην παρούσα συμφωνία ρυθμίζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αναφέρομαι στη μακεδονική συλλαβική γλώσσα,
αναγνωρισμένη από το 1977, καθιερωμένη σε όλα τα παγκόσμια λεξικά, ως διακριτή από τη βουλγαρική, το υπογραμμίζω αυτό, καθώς και την ιδιότητα του πολίτη που είναι σαφώς διατυπωμένη ως πολίτης Βόρειας Μακεδονίας, με μακεδονική διατύπωση κάθετη, διατυπωμένη σε όλες τις γλώσσες των εθνοτήτων, των πολλών εθνοτήτων που έχει η γειτονική χώρα. Άρα το δεύτερο επιχείρημα, αν πρέπει αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το σκέλος της συμφωνίας και να το θέσει στην κρίση της Βουλής, είναι αδιαπραγμάτευτα, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο θετική. Οφείλει η κυβέρνηση να έρθει και να ολοκληρώσει αυτό το σημαντικό βήμα και να κριθεί από το Κοινοβούλιο. Προσπαθώ να σκεφτώ το τρίτο επιχείρημα. Αν η ψήφος εμπιστοσύνης που ζητάει σήμερα η κυβέρνηση της δίνει τη δυνατότητα και έχει το δικαίωμα να το κάνει λειτουργώντας ένα βήμα πριν από τις εξελίξεις ή αν θα έπρεπε να περιμένει τη Νέα Δημοκρατία να φέρει πρόταση μορφής στην κυβέρνηση, χαμένη εκ των πραγμάτων από ό,τι φαίνεται, και αν αυτή η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση να δώσει ένα θετικό στίγμα στην ολοκλήρωση της τετραετίας της αποτελεί ένα θετικό ή αρνητικό προηγούμενο για την παρούσα Βουλή ή για τον κοινοβουλευτικό μας βίο. Και εδώ η απάντηση μπορεί να είναι μόνο θετική. Η κυβέρνηση δεν χρειαζόταν. Θα συνέχιζε να κυβερνάει κανονικά με βάση συνταγματικές επιταγές μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αντίθετα, και με δεδομένο ότι η πρόταση μορφής δεν θα δεχόταν, δεν θα μπορούσε να διεκδικηθεί από την αντιπολίτευση, αντίθετα η κυβέρνηση έρχεται με ένα πολύ καθαρό τρόπο και λέει και θέλω να ολοκληρώσω συμφωνία στην κρίση του Κοινοβουλίου και θέλω θετικό μήνυμα για την ολοκλήρωση της τετραετίας μου από την παρούσα Βουλή. Επικαλούμε μια σειρά από θέματα τα οποία καλείται να ολοκληρώσει. Και εν πάση περιπτώσει ανατρέχοντας στο ότι δεν υπάρχει ένα μείζον θέμα αυτή τη στιγμή που να θέτει την κυβέρνηση αναγκαστικά στο να σταματήσει τη διακυβέρνηση της χώρας πριν από το τέλος της τετραετίας. Άρα η προσφυγή σήμερα σε ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή έρχεται να ενισχύσει την θέση της κυβέρνησης ότι τόσο το διακύβευμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς οφείλει να έρθει στη Βουλή, αναφέρομαι στην Διεθνή Συμφωνία της χώρας, όσο και η ολοκλήρωση της θητείας μου να τεθούν και τα δύο στην κρίση της Βουλής. Δεν βλέπω οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική ή συνταγματική τάξη να μπορούσε να προσφέρει ένα καλύτερο επιχείρημα από μια διαδικασία σαν αυτή την οποία επέλεξε η κυβέρνηση. Καθαρή, λυτή, απόλυτα συμβατή με το κοινοβουλευτικό μας βίο και έτοιμη να δεχτεί τα αποτελέσματα μιας καθαρής κοινοβουλευτικής διαδικασίας όπως επιβάλλουν οι συνταγματικοί κανόνες και το κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Συνεπώς, τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης διατηρούν ένα ισχυρό χαρακτήρα φυγής, μάλλον αυτή τη στιγμή, από την πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, επανέρχεται στο πόσο κακή κυβέρνηση είμαστε, επανέρχεται στο πόσο καταστροφικές είναι οι αποφάσεις μας, επανέρχεται σε θέματα εκφοβισμών, επανέρχεται σε πρακτικές ξένες προς τα ήθη και τα έθιμα του κοινοβουλευτικού μας βίου, κάτι το οποίο μάλλον δεν διευκολύνει τη συζήτηση. Εν τότε, αντικειμενικά πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα. Ότι αυτή τη στιγμή οι διαχωριστικές γραμμές, όχι με το στοιχείο της πόλωσης και της διάσπασης του λαού μας, αλλά με τις διαχωριστικές γραμμές που διαμορφώνονται σε μια Ελλάδα που έκλεισε τον κύκλο των μνημονίων, που έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο όπου οι διαχωριστικές αυτές γραμμές αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία, είναι υπαρκτές. Η πρώτη διαχωριστική γραμμή είναι η γραμμή απέναντι στον εθνικισμό. Είναι σαφές αυτό.
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή στην ελληνική κοινωνία, το λέω πλήρως καλοπροαίρετα, μια σαφή διαχωριστική γραμμή γύρω από τα θέματα του εθνικισμού. Διότι ένα πολύ μεγάλο φάσμα δυνάμεων πολιτών απαντάει απέναντι σε αυτό το δίλημα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να αφήσουμε πίσω μια μακρά περίοδο εθνικιστικής προσέγγισης στα θέματα της διεθνούς πολιτικής, των γειτόνων μας και σε πολλούς άλλους τομείς. Αφορά και την εσωτερική διάσταση της πολιτικής μας ζωής. Άρα μια διαχωριστική γραμμή είναι υπαρκτή. Και υπαρκτή αυτή η διαχωριστική γραμμή μας θέτει πρώτον ευθυνό να προχωρήσουμε σε διακριτές πολιτικές γύρω από το θέμα της συμφωνίας που σήμερα κλιμακώνεται με τη συμφωνία για το Σκοπιανό. Η δεύτερη διαχωριστική γραμμή είναι επίσης σαφής. Αφορά τα δικαιώματα και την ενίσχυση των θεσμών και της ισότητας των πολιτών απέναντι στους νόμους, στους κανόνες και στον τρόπο θεσμικής αντιμετώπισης από το κράτος. Μια πολύ σαφής διαχωριστική γραμμή που διαμορφώθηκε εν μέσω των συνεχών αλλαγών που έχουν γίνει στα δικαιωματικά θέματα και καθώς και στα θέματα που άπτονται και ενισχύονται είτε από τη συνταγματική αναθεώρηση είτε από επιπρόσθετες θεσμικές πρωτοβουλίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Η τρίτη διαχωριστική γραμμή είναι επίσης πολύ σαφής. Αφορά την οικονομία και τον τρόπο της επόμενης μέρας όπου η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, με τι τρόπο θα ανακάμψει, θα είναι μια οικονομία η οποία θα συμπεριλαμβάνει, θα ενοποιεί ή θα αποκλείει και θα ενισχύει τις ανισότητες. Αυτό είναι το διακύβευμα και πάνω σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή νομίζω μέρα με τη μέρα αποτυπώνονται με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας και της παρούσας κυβέρνησης. Αυτό είναι και το επίμαχο θέμα της επόμενης μέρας. Και τέλος, στην καρδιά του προβλήματος παραμένει η ίδια η διαχωριστική γραμμή γύρω από το κοινωνικό κράτος. Δεν το είπα καθόλου τυχαία το παράδειγμα της μόνιμης αντιπαράθεσης για το δημόσιο πανεπιστήμιο, το δημόσιο σχολείο, που είναι αυτό το οποίο βάζει τα παιδιά μας στα δημόσια πανεπιστήμια, που δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα με λαμπρές επιδόσεις διεθνώς, με τεράστια διεθνή ακτινοβολία. Ενίσχυση λοιπόν του δημόσιου κοινωνικού κράτους, ενίσχυση της υγείας, του συστήματος πρόνοιας, του συστήματος προστασίας για όσους πέφτουν κάτω από το όριο της φτώχειας και ούτω καθεξής, απέναντι σε μια πολιτική η οποία βρίσκει μονίμως στο επίκεντρο αυτές τις λειτουργίες του κοινωνικού κράτους. Αυτές οι τέσσερις διαχωριστικές γραμμές είναι αυτές γύρω από τις οποίες όχι μόνο διαμορφώνονται σήμερα, την επαύριο, σήμερα ανάμεσά μας, μια νέα διάταξη των πολιτικών μας δυνάμεων, αλλά είναι και αυτές οι οποίες με την ολοκλήρωση τετραετίας θα κρίνουν τις επόμενες εκλογές και θα μπουν στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστώ.